trabalho. Thank you.
κούκλος. Είναι ομορφούλης, γλυκούλης. Τώρα εγώ τραβάω, τι κάνω τόση ώρα. Άραγε. Έχω μείνει έτσι. Ναι, κόκκινο, ναι. Είναι, α. Αλλά είναι μακριά βέβαια. Ναι, γράφει κάτι εκεί. Ναι, 1,5 μηνών τον πήραμε. Και τώρα πόσο είναι? Τώρα τον αφήσαμε 9 και θα τον πάρουμε 11. Γενικά, κλεισμένα. Κλεισμένα μάλλον 25, μεθαύριο τα κλείνει. Τι προβλήματα εκδήλωνε? Φαντάζομαι τράβημα στην βόλτα, επιθετικότητα με σκυλιά. Αυτό. Αυτό. Ακριβώς έτσι. Τις άλλες εντολές τις είχε, δηλαδή το κάτσε, το κάτω. Ναι, δεν ήταν καλός. Ναι. Και όταν δεχόταν ερέθισμα, εκεί λίγο, Εκεί ουσιαστικά, πιο πολύ μετά τα σκυλιά. Όταν έβλεπα άλλο σκυλί ή ξέρω εγώ σε εμάς καμιά φορά, όχι να επιφετικός δεν ήταν, έτσι να δαγκώνει κάτω, ξέρεις, τα πόδια από πίσω, να μην... Υπάρχουν παιδιά στο σπίτι? Όχι, μικρά παιδιά, μικρά όχι. Για να ζηλέψει, για να αυτό. Όχι, απλά αναρωτιόμαι. Τα παιδιά πολλές φορές είναι παράγοντες αστάθειας για τους σκυλιού. Όχι γιατί ζηλεύουν οι... Απλά γιατί από μόνο τους τα παιδιά δημιουργούν εντάσεις. Ναι, σωστά. Όχι, δεν υπάρχουν μικρά παιδιά. Δεν ήταν από αυτό. Και γενικά ήταν ησυχούλης. Δηλαδή, εγώ να σου πω, έλεγα, τι να χρειάζεται αυτό το σκυλί. Εντάξει, μου είναι τόσο γλυκούλη. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, και σου λέει μεγαλώνοντας, συνειδητοποιώντας τη δύναμή του. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αλλάζει ο χαρακτήρας. Ναι, αλλάζει. Ειδικά στα αρσενικά υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είχε ρίξει κανένα δυο δαγκωματίτσες έτσι ξαφνικές, χωρίς όμως να φταίει αυτός. Σε σκύλους. Όχι σε σκύλους, και σε μένα μια φορά, γιατί τον κρατούσε ο άντρας μου, δεν τον άφηνε να πάει σε ένα άλλο σκύλι, γιατί το άλλο το σκύλι ήταν επιθετικό και αυτός ήθελε να πάει. Και όπως καθόμουν εγώ δίπλα, μου ρίχνε εμένα μια δαγκωνιά στο μπούτι, ξαφνικά από την αυτή του. Και άλλη μια φορά ένας φίλος έχει αυτό το κακό, όταν είχε πράγμα στο στόμα του, δεν σ' άφηνε να το πάρεις. Δηλαδή εκεί μπορεί να σε δάγκωνε. Ναι. Κάτι είχε βάλει στο στόμα του, μια πέτρα τι ήταν, και ήταν ένας φίλος εκεί. Τέλος πάντων, φταίμε και εμείς, γιατί του λέει ο άντρας μου, εντάξει, δεν θα σε, ξέρω εγώ, δαγκώσει αυτό. Προσπάθησε να το πάρει σιγά σιγά πιο πολύ για να τον κάνει να αισθανθεί, ξέρει, οικία και αυτά, να τον μάθει. Mm-hmm. Αλλά βάλε το χέρι ο άλλος, βέβαια ο άλλος το επέμενε, έκανε. Ναι. Του ρίξε μια δαγκωματιά. Τον πάγκωσε, στεναχωρέθηκα. Καθόλου κακό αυτό. Ναι, φταίμε και εμείς που με την λέμε, το ναι. Δεν φταίει, όχι. Έτσι. Και μάλιστα του έκανε στην αρχή, του λέμε άστον καλύτερα, αλλά αυτός εκεί. Εκεί, στο τέλος του την έχωσε. Καλός είναι. Είναι καλός, γενικά είναι καλός. Όχι, τον βλέπω και το πάει καλά και το... Ναι. Όλο το σύστημα. Για να δούμε τώρα, θα τον πάρουμε μάλλον σε μια εβδομάδα. Μακάρι. Ναι, είναι αυτό μεγάλη στενοχώρια, ναι. Το σκύλι, να εγώ είχα αρρωστήσει. Εγώ δεν ήταν να το σκέφτομαι. Όταν τον αφήσαμε. Το κλάμα που είχα ρίξει. Αφήσω, εγώ δεν θα τον αφήσω καθόλου. Και εγώ με αυτό το σκοπό είχα έρθει, αλλά μέχρι να το συνειδητοποιήσω, πώς κλείνει τώρα αυτό, έτσι. Άραγε. Αυτό, το κόκκινο. Ναι. Εντάξει. Το έχει κολλήσει. Όχι, δεν θα έρθω. Έχει κολλήσει.